Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Σάββατο το πρωί επισκέφθηκε την Κομοτηνή ο βουλευτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πρώην υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε επαφές τόσο με τον πρόεδρο όσο και με μέλη της ΝΟΔΕ, αλλά και συνάντηση με διοικήσεις παραγωγικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων του νομού Ροδόπης. Ενώ στη συνέχεια το μεσημέρι επισκέφθηκε και την αγορά της Κομοτηνής. Το Σάββατο το πρωί επισκέφθηκε την Κομοτηνή ο βουλευτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επισκέφθηκε τα γραφεία της ΝΟΔΕ, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με διοικήσεις παραγωγικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων του νομού Ροδόπης, ενώ λίγο αργότερα το μεσημέρι επισκέφθηκε και την αγορά της Κομοτηνής. Την ευκαιρία να επισκεφτώ σήμερα την Κομοτηνή και τον νομό Ροδόπης στα πλαίσια μιας προγραμματισμένης επίσκεψής μου στην Θράκη και να συνομιλήσω και με κομματικά στελέχη αλλά και με εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου της πόλης της Κομοτηνής. Η ανησυχία και το άγχος το οποίο μεταφέρεται από όλους τους πολίτες είναι το ίδιο. Τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα και κατά το πόσο θα μπορέσουμε να κλείσουμε μία επώδυνη συμφωνία ή θα οδηγηθούμε σε απρόβλεπτες εξελίξεις, σε επικίνδυνες ατραπούς που τελικά θα οδηγήσουν τη χώρα μας σε χρεοκοπία και νομοτελειακά σε έξοδο από τη ζώνη του ευρώ. Εγώ εύχομαι πραγματικά, έστω και την τελευταία στιγμή, να βρεθεί μία αμοιβαία αποδεκτή λύση, να αποφευθούν τα χειρότερα και να μπορέσει η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να κλείσει μία συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η κυβέρνηση δεν πήρε ποτέ εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί αυτή την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πήρε εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό να πετύχει μία καλύτερη συμφωνία. Καλύτερη συμφωνία δεν θα μπορεί να πετύχει πια. Η συμφωνία θα είναι χειρότερη από αυτή που θα μπορούσε η κυβέρνηση να πετύχει το Φεβρουάριο, το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Το άλλο ενδεχόμενο όμως, το ενδεχόμενο της ρήξης, το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν είναι αποδεκτό. Είναι εθνική κόκκινη γραμμή, επιταγή της συντηρητικής πλειοψηφίας των πολιτών, η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη. Και αυτό το μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο και σήμερα είχα την ευκαιρία να το ακούσω και πάλι εδώ πέρα στην Κομοτηνή, ελπίζω η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να το ακούσουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μεταρρυθμίσεις είναι επιβεβλημένες. Ήταν πάντα επιβεβλημένες και είναι περισσότερο επιβεβλημένες και σήμερα. Και όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, μιλάμε κυρίως για το πώς θα θεμελιώσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία και ένα λειτουργικό κράτος. Φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων κινείται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Θέλει να αυξήσει τους φόρους, να επιβαρύνει την ιδιωτική οικονομία, να επιβαρύνει τον ελεύθερο επαγγελματία, να επιβαρύνει τον απλό πολίτη για να συντηρήσει και για να μεγαλώσει ένα μεγάλο πελατειακό κράτος. Δεν χρειάζεται σήμερα η χώρα μία ΕΡΤ με 2.500-3.000 εργαζομένους. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω στις πρακτικές του μεγάλου πελατειακού κράτους, το οποίο πληρώσαμε πολύ ακριβά. Άλλες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η χώρα, φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν πάνω απ' όλα πνοή και ενέργεια σε έναν ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δοκιμάζεται, ο οποίος ταλαιπωρείται και ο οποίος σήμερα ψάχνει από κάπου να πιαστεί και να δει ένα σημάδι ανάκαμψης. Το πρώτο σημάδι ανάκαμψης το οποίο θα μπορεί να δει είναι προφανώς να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα των τελευταίων 5 μηνών, αυτό το παιχνίδι διαπραγμάτευσης το οποίο παίζεται και να τελειώσει με μια συμφωνία η οποία, όπως σας είπα, δεν θα είναι μια καλή συμφωνία με τη χώρα. Ας κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να την κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο κακή. Καλά, καλά. Πάντα όταν είμαστε εκτός Αθηνών, είμαστε καλύτερα. Προσπαθούμε εδώ πέρα, προσπαθούμε. Αυτό είναι κανόνα. Προσπαθούμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Καλά, εσείς. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, σας βλέπω να την κάνουμε. Σας βλέπω να χαμογελάτε. Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει εισβάλει με πολύ σκληρό τρόπο στην ζωή αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, ειδικότερα όμως των νέων, αφού ήδη από το ξεκίνημά τους συναντούν εμπόδια. Η ανεργία, η ανασφάλεια αλλά και η αβεβαιότητα είναι ορισμένα πολύ σημαντικά για αυτούς. Εμείς συναντήσαμε με την κάμερα του Αρτζανέλ Θράκης τόσο νέους ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους για το μέλλον της χώρας μας αλλά και για το μέλλον των νέων ανθρώπων.
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση εισβάλλει με σκληρό τρόπο στη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Η πιο ευάλωτη όμως κοινωνική ομάδα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι οι νέοι. Από το ξεκίνημά τους ήδη, η ανεργία, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής του κάθε νέου ανθρώπου. Η αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών έχει ως επακόλουθο να επηρεάζει τη συμπεριφορά των νέων, μιας και δεν μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά από τους γονείς τους, με αποτέλεσμα οι οικογενειακές σχέσεις να δοκιμάζονται. Οι νέοι που έχουν φύγει από το πατρικό τους σπίτι προκειμένου να σπουδάσουν και να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή, αναγκάζονται να επιστρέψουν και να μοιραστούν την ίδια στέγη με τους δικούς τους. Ο κόπος τόσων χρόνων, οι θυσίες και οι στερήσεις γονιών αλλά και παιδιών για την απόκτηση γνώσεων και πτυχίων φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να μην βρίσκει ανταπόκριση. Οι νέοι βλέπουν ότι το μέλλον τους είναι αβέβαιο σε μια χώρα που περνά κρίσιμες ώρες. Πόσο όμως οι νέοι ενδιαφέρονται για τις πολιτικές εξελίξεις? Η πορεία της χώρας μας μέσα από τα μνημόνια και τις συμφωνίες είναι κάτι που τους απασχολεί. Και άραγε οι νέοι ονειρεύονται το μέλλον τους στην Ελλάδα έχοντας τη δύναμη να παλέψουν γι' αυτό? Γιατί άλλωστε το μέλλον μιας χώρας ανήκει στους νέους. Με την κάμερα του Art Channel Θράκης καταγράψαμε απόψεις τόσο των νέων όσο και συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικία για το πώς βλέπουν το μέλλον των νέων και το μέλλον της χώρας μας. Εγώ θα πάω πρώτη ηλικίου τώρα. Και πώς βλέπετε το μέλλον της γιατί χώρας? Γιατί παίρνει μόνο από μένα. Πάρε τώρα τέλος. Δεν το βλέπω καλό. Τώρα δηλαδή εσύ που διαβάζεις και που σε 2 χρόνια από τώρα θα δώσεις πανελλήνιες. Ελπίζω να έχουν αλλάξει τα πράγματα μέχρι τότε. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μέλλον αυτό για παιδιά με όνειρα. Σαν εμάς δηλαδή. Δηλαδή είσαι απογοητευμένη με την Ναι, μάλλον αυτή η λέξη ταιριάζει σε όλους τους μαθητές που έχουν ένα στόχο. Διαβάζετε, πάτε φροντιστήρια, σας βοηθάνε εννοείται οι γονείς σας. Ποιο είναι το δικό σου όνειρο? Εγώ θέλω να περάσω στην ιατρική, αλλά δεν πιστεύω ότι αν η χώρα μας συνεχίσει να είναι έτσι, θα περάσω. Δεν πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, θα έχουμε ένα ωραίο μέλλον, δηλαδή ούτε... Βλέπετε τηλεόραση, βλέπεις τηλεόραση, παρακολουθείς τις εξελίξεις? Καθόλου. Τηλεόραση. Όχι. Καθόλου. Εγώ θα πάω Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Και άποψη. Ναι. Δεν τα βλέπω κι εγώ πολύ καλά τα πράγματα. Γιατί τώρα βλέπω και από τις ειδήσεις ότι νομίζω πως θα φύγουμε και από το ευρώ σε λίγο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να μπορέσουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο άλλο. Θα είσαι στη χώρα σου να παλέψεις για αυτή, για σένα βέβαια. Ναι, ναι, βέβαια. Πάντα θα είμαι στη χώρα μου. Τώρα δεν ξέρω μετά όταν τελειώσω δηλαδή το πανεπιστήμιο τι θα κάνω. Πώς βλέπεις το μέλλον? Κοιτάξτε, θέλω να μείνω, αλλά μπορεί να μην έχει... Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, είναι εντελώς χειρότερα από ό,τι θα είναι τώρα και να αναγκαστώ να φύγω. Τα δικά σου όνειρα ποια είναι? Θέλω να περάσω αστυνομία και να φτιάξω μια οικογένεια και... Να είμαι ευτυχισμένος κι εγώ. Είμαι Γερμανός, έρχομαι από Γερμανία, από Αμβούργο και τελείωσα το σχολείο μου εκεί. Είσαι εδώ στην Ελλάδα? Όχι, ήρθα διακοπές να κάνω. Διακοπές. Ναι. Πώς βλέπεις τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα συγκριτικά με τη ζωή που κάνεις στη Γερμανία? Στη Γερμανία ωραία είναι τα πράγματα και ναι, δουλειά. Εδώ στην Ελλάδα? Εδώ είναι ωραία, είναι ελεύθερα η ζωή, ελευθερία, ελευθερία και ψυχή, ωραία. Τι έχεις εκεί στη Γερμανία που βρίσκεσαι και τώρα τι αντιλαμβάνεσαι από την κατάσταση που βλέπεις εδώ στην Ελλάδα για το μέλλον της και για τις δυσκολίες που περνάει η χώρα? Για την Ελλάδα, για τις δουλειές και τα λεφτά εννοείται. Τι να σας πω. Είναι ωραία η Ελλάδα, αλλά χρειάζεται λίγο πιο πολλοί εργάτες να δουλεύουν εδώ πέρα. Εργάζονται
και να πληρώνονται και να έχουν λεφτά για το ευρώ. Να... Πάμε στο καλό. Πάμε στο καλό, βλέπουμε τώρα λίγο έτσι. Είστε αισιόδοξος. Ναι. Πάμε σε καλύτερο, γιατί θα μου νοιάσουν κι όλα. Υπογραφές, θα μείνουν και υπογραφές, θα τελειώνουν όλα. Όσον αφορά το μέλλον της χώρας μας για τους νέους, τι έχετε να μας πείτε? Τίποτα. Τίποτα, δεν έχει τίποτα. Ούτε το μέλλον, ούτε η Ελλάδα καπούτ. Κυρίως ανθρώπους. Να βγουν οι νέοι και να επιτούν να υπάρχουν εργοστάσια να πάνε να δουλέψουν. Αν δεν πάνε εργοστάσια, υπάρχουν στην Γερμανία. Δεν φεύγουν εκεί. Όπως τα λένε, τηλεοράσεις. Σπουδάζουν εδώ, τελειώνουν τα πανεπιστήμια και φεύγουν στην Γερμανία. Μέχρι πότε. Εσείς τι γνώμη έχετε? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Τη χώρα μας, το μέλλον της για τους νέους ανθρώπους. Το μέλλον της για την ώρα δεν είναι καλό. Αν αργότερα τακτοποιηθεί και σιάξει, θα είναι καλό. Αλλά για την ώρα, για τους νέους, δεν είναι καλό. Δική μας εδώ στάδιο. Αυτά τα κόμματα παλιά όλα ήταν από το 81 και μετά, με τα νικά λεφτά ζούσαμε και τώρα πληρώνει η νεολαία. Τα φάγαν όλα. Τα φάγαν όλα. Δεν άφησαν τίποτα. Τα πήραν όλα, τέρμα. Η Ελλάδα, εγώ αυτό βλέπω. Πού είναι στη Θράκη τα εργοστάσια? Αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια. Πού θα δουλεύουν οι νέοι? Άδει εμείς, οι γέροι, οι δικαιωμένοι, τα καταφέραμε. Τα νιάτα πού θα πάνε να δουλέψουν? Να τους σκεφτούν αυτοί που μας κυβερνάνε. Να κάνουν εργοστάσια, να ανοίξουν δουλειές και να δουλεύουν τα νιάτα, γιατί αλλιώς είμαστε καλά. Πιστεύω ότι το ζητούμενο είναι αυτό που σας είπα και πριν, το πώς ο λαός σήμερα θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του και θα κινητοποιηθεί και θα πιέσει για την ικανοποίηση των δικών του λαϊκών αναγκών. Και σαν η κρίση πόσο σε έχει επηρεάσει εσένα και την οικογένειά σου? Πάρα πολύ, όπως όλους. Όπως όλους εννοώ τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, γιατί υπάρχει και μια μερίδα σήμερα στην κοινωνία μας, η οποία όχι απλά έχει μείνει ανεπηρέαστη από την κρίση την οικονομική, αλλά ίσα ίσα έχει αυξήσει και τα κέρδη της. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική παράσταση «Ψυχή και σώμα» με τον Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη την Παρασκευή το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Είδα ένα όνειρο μικρό, βρήκα μια καρδιά. Λίγα φτερά πνοή γιορτή, ψηλά το πέταγμα, το πέταγμα. Ψάχνα λέει στα σύννεφα, στην αγκαλιά του αγέρα, να βρω την ήλιο γέννη, του ήλιου την καρδέλα, στο πέταγμα. Σε συνέχεια της ενθουσιώδους αποδοχής από κριτικούς και κοινό σε μια μαγική sold-out εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η μουσική παράσταση «Ψυχή και σώμα» ταξιδεύει στην Ελλάδα, με πρώτο σταθμό της περιοδίας το Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Μια παράσταση που έλαβε χώρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, μια απρόβλεπτη μουσική συνέβρεση, με πρωταγωνιστές τη φωνή του Κωνσταντίνου και την ποντιακή λύρα του Ματθαίου Τσαχουρίδη, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς. Τόσο η ακαδημαϊκή όσο και η καλλιτεχνική πορεία των δύο αδελφών αποτέλεσε πόλο έλξης για μια σειρά διακρίσεων από φορείς εντός αλλά και εκτός συνόρων.
Η ψυχική μας διάθεση συνδέεται πάντα και με την σωματική. Έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες η ψυχολογία μας είναι καλύτερη και έχουμε περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με όσα δηλώνει η ψυχολόγος η κυρία Γλυκερία Καλαμάτα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας την ψυχολόγο, την κυρία Γλυκερία Καλαμάτα. Κυρία Καλαμάτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε έτσι σε πιο φιλικό κλίμα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα ευχάριστο θέμα, το καλοκαίρι, αλλά και την ψυχική μας διάθεση αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες και το πώς διαμορφώνεται και βελτιώνεται. Ξεκινώντας, αν θέλετε, να πούμε ότι η ψυχική μας διάθεση συνδέεται πάντα και με την σωματική μας διάθεση. Τι αλλάζει στο σώμα μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες? Να πούμε καταρχάς ότι το καλοκαίρι κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα περισσότερα θετικά ιόντα. Στο νερό της θάλασσας, στον αέρα, στον ήλιο, στην ατμόσφαιρα, στις ακτίνες του ήλιου. Οπότε το αποτέλεσμα όλων αυτών των θετικών ιόντων είναι να έχουμε περισσότερη ευεξία, να απορροφούμε πιο εύκολα το οξυγόνο στον οργανισμό μας και να είμαστε πιο ευδιάθετοι. Δεύτερον, το καλοκαίρι έχουμε συνήθως περισσότερη ενεργητικότητα και έχουμε λιγότερη ανάγκη από ύπνο. Και τρίτον, το καλοκαίρι εκκρίνονται πιο εύκολα κάποιες ορμόνες στον οργανισμό μας, όπως η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερη ψυχική διάθεση. Πολύ ωραία. Από ποιους άλλους παράγοντες παράλληλα επηρεάζεται η ψυχική μας διάθεση αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες? Συνήθως το καλοκαίρι έχουμε λιγότερο πιεστικές προθεσμίες στη δουλειά μας, έχουμε γενικά λιγότερες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας μας, με αποτέλεσμα να είμαστε λιγότερο πιεσμένοι, λιγότερο αγχωμένοι, λιγότερο κουρασμένοι. Πέρα από αυτό, το καλοκαίρι γινόμαστε πιο εξωστρεφείς, δημιουργούμε ευκολότερα περισσότερες κοινωνικές επαφές, περισσότερες κοινωνικές σχέσεις, αλλάζουμε γενικά τη διάθεσή μας, είμαστε πιο αισιόδοξοι και γενικά βλέπουμε ότι ιδιαίτερα αν πάμε σε διακοπές σε κάποιο άλλο μέρος, αλλάζουμε και παραστάσεις. Και μόνο δηλαδή που ο οργανισμός μας μπαίνει σε ένα καινούριο περιβάλλον, έχουμε λιγότερο φόρτο στο κεφάλι μας, έχουμε λιγότερο καταιγισμό πληροφοριών. Με αποτέλεσμα να κάνουμε ένα νοητικό διάλειμμα, όπως συνηθίζουμε. Αρκετοί είναι και αυτοί που δεν θα πάνε στους διακοπές λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά μόνο το ότι βγαίνει ο ήλιος και μπορούμε να πιούμε ένα καφέ τουλάχιστον στο μπαλκόνι μας, αυτό μας φτιάχνει τη μέρα, έτσι. Ακριβώς. Ακόμα και αν καταφέρουμε να πάμε έστω στη θάλασσα κοντά μας, ας πούμε, και να μην λείψουμε για πολλές μέρες, ακόμα και αυτό έχει πολύ ευεργετικές επιπτώσεις στη διάθεσή μας. Τι αλλαγές παρατηρούνται στη διάθεσή μας? Το καλοκαίρι γινόμαστε πιο κοινωνικοί, όπως είπαμε, πιο εξωστρεφείς. Είμαστε πιο δεκτικοί σε προτάσεις, δημιουργούμε πιο εύκολα κοινωνικές σχέσεις. Επίσης, έχουμε την τάση να δείχνουμε μια πιο θετική πλευρά του εαυτού μας. Αλλά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, έχουμε την τάση να βλέπουμε και τα θετικά στους άλλους. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, οι διαπροσωπικές μας σχέσεις να συσφίγγονται. Είμαστε πιο καλοπροαίρετοι, ίσως. Ακριβώς. Είμαστε λιγότερο απαιτητικοί, είμαστε λιγότερο πιεστικοί με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας. Γενικά, το καλοκαίρι είναι κατεξοχήν η εποχή που ευνοεί τις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, οτιδήποτε. Και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την καλή εικόνα και αυτή την καλή ψυχική διάθεση? Καταρχάς, αν εργαζόμαστε ακόμα, θα πρέπει από μόνοι μας να χαλαρώσουμε, να επιβραδύνουμε λιγάκι τους ρυθμούς μας και να φροντίσουμε να ξεκουραζόμαστε όσο μπορούμε το καλοκαίρι. Επίσης, θα πρέπει να γίνουμε πιο ανοιχτοί, να συμμετέχουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να μην λέμε τόσο συχνά όχι στους ανθρώπους, αλλά και να μην είμαστε τόσο απαιτητικοί από αυτούς. Όπως δηλαδή θα θέλουμε να μας φέρονται οι άλλοι, έτσι να τους φερόμαστε κι εμείς. Και το κλειδί βέβαια είναι να διατηρήσουμε όλη αυτή την ευχάριστη διάθεση και μετά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αν το καταφέρουμε αυτό. Παρατηρείτε ότι μετά το καλοκαίρι βλέπετε ότι η συμπεριφορά αλλάζει, η ψυχική μας διάθεση? Συνήθως ναι, με την επιστροφή στην δουλειά ή τέλος πάντων σε πιο εντατικούς ρυθμούς δουλειάς, στη ρουτίνα, στις υποχρεώσεις, αμέσως αλλάζει η ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Και τότε είναι που παρατηρούνται και τα περισσότερα περιστατικά διαμάχης, λεκτικής βίας πολλές φορές, συνήθως στο χώρο εργασίας ή και στην οικογένεια. Και τι θα θέλατε ολοκληρώνοντας να τονίσουμε στους τηλεθεατές μας? Να επενδύσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις το καλοκαίρι, να φροντίσουμε φυσικά να ξεκουραστούμε, να κάνουμε σωματικά και ψυχικά ένα διάλειμμα, αλλά κυρίως να επενδύσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί νομίζω στις εποχές που διανύουμε αυτό είναι και το σημαντικότερο. Γιατί και η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η δουλειά και οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό που περνάει η κρίση τώρα τελευταία είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Το Ράδιο Ροδόπη και η ιδιοκτήτρια του ραδιοφώνου Κατερίνα Μαλούση διοργάνωσαν την Παρασκευή το βράδυ ένα ιδιαίτερο πάρτι με live μουσική.
Ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία από τις εκπομπές του ραδιοφώνου, την πρωινή ραδιοενέργεια, με την Κατερίνα Μαλούση και τον Νικήτα Γερόλιμο. Ένα πάρτι, να τονίσουμε, που σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας τόσο τους μουσικούς παραγωγούς του ραδιοφώνου, όσο και τους ακροατές, όπου για ακόμη μία φορά έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους. Καλησπέρα. Είμαστε στην Κομωτινή. Ήρθαμε από Ξάνθη να βγούμε έξω και να περάσουμε καλά. Έχομαστε σχεδόν κάθε Σάββατο εδώ με τα κορίτσια που ντρέπεται εκεί πέρα. Που το παίζει ντροπαλή. Από εδώ ο φίλος μας ο Τζίμις. Ο Νίκος, το φιλαράκι μου. Το φιλί. Σμαρό. Κλόντι, Τζίμις, Σοφία. Σοφία, Κάμπια. Ευχηθείτε μας ένα καλό να περάσουμε. Και θα περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί το πάρτι χθες πήγε πάρα πολύ όμορφα. Γέμισε το μαγαζί το 8. Και καλύτερα θα ήταν να πάρεις βέβαια δηλώσεις από τον κόσμο, αλλά εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ γεμάτος. Μπορώ να πω ακόμα πιο γεμάτος από ό,τι στην εκπομπή, γιατί είχαμε τώρα το διαδραστικό με το κοινό, που δεν υπήρχε τόσο έντονο στο ραδιόφωνο. Ναι, νιώθω πάρα πολύ γεμάτος. Νομίζω έδωσα ό,τι καλύτερο είχα να δώσω και εγώ και οι υπόλοιποι που ήταν στη μουσική. Και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους μετά από αυτό. Εσύ ήσουν στο τραγούδι χθες. Ναι. Τι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι παρευρισκόμενοι? Κοίταξε, επειδή ήταν πάρτι του Ράδιο Ροδόπη και της πρωινής ραδιοενέργειας, προσπαθήσαμε το πρόγραμμα να είναι πολύ κοντά στα ακούσματα αυτά. Mm-hmm. Παίξαμε λοιπόν pop και rock μουσική και έντεχνη, και καινούργια κομμάτια και πιο παλιά, σε ένα ακουστικό live. Και ναι, έκανα και το ψώνιο μου ως τραγουδιστής, γιατί έχω και αυτό το ψώνιο μέσα σε όλα. Και τι ήταν αυτό που εισπράξατε, τόσο εσύ όσο και η Κατερίνα, η Μαλούση βέβαια, γιατί μαζί κάνατε αυτή την εκπομπή. Εννοείται. Τι σας είπε ο κόσμος, ήταν αυτό που εισπράξατε όλη τη σεζόν? Κοίταξε, σοκαριστήκαμε γιατί ήρθαν δύο φαν της εκπομπής και μας είχαν φτιάξει μπλουζάκια καλοκαιρινά που έλεγε πάνω Keep calm and remember πρωινή ραδιοενέργεια. Αυτό ήταν το σοκαριστικό της υπόθεσης. Εντάξει, λάβαμε πάρα πολύ αγάπη και συγκινηθήκαμε, μπορώ να σου πω, γιατί ο κόσμος έδειξε ότι θα του λείψει πάρα πολύ η εκπομπή. Και εύχομαι να βρεθεί κάποιος που θα το συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να το συνεχίσω. Να πούμε και τους λόγους αυτούς. Να πούμε ότι φεύγεις από την Κομωτινή. Ναι, τελειώνω τη φοιτητική μου ζωή. Προσπαθώ να πάρω πτυχίο και δεν θα είμαι πια εδώ μόνιμα. Οπότε δεν μπορώ να είμαι στην εκπομπή. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, έχω άλλα πράγματα να κυνηγήσω τώρα. Θα δούμε. Όλα καλά. Θετική σκέψη. Και κλείνοντας, κάτι που θα ήθελες να πεις για το Ράδιο Ροδόπη, είτε και για την Κατερίνα τη Μαλούση? Θέλω να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Θέλω να είναι δυναμική, να τα παίρνει όλα πάνω της, να παίρνει αποφάσεις έτσι γερές, όπως και κάνει άλλωστε. Και να συνεχίσει να δουλεύει όπως δουλεύει. Γιατί δουλεύει με πολύ αγάπη η Κατερίνα. Αγαπάει πολύ το ραδιόφωνο και τη δουλειά της. Και αυτό είναι το βασικό που την κάνει. Την κρατάει σταθερή στην κορφή. Το τραγούδι το έχω για τη φίλη μου την Κατερίνα, τη Λαΐνα. Είναι για σένα αυτό το τραγούδι. Θα κάνω πολλά λάθη, αλλά είναι ωραία λάθη γιατί τα έχω για σένα. Είναι και τα λάθη είμαι εγώ, έτσι. Θα σου λίγο εδώ. Έχει το φιλό να λέει να τρας. Και μου γιαχεί ένα πρόβλημα νερό. Για να στηρίξω το πιο. Θα σου λίγο να παραγγελώς. Είναι λίγα κοινή σώσεις. Είναι λίγα κοινή σώσεις. Λες πας να σου λίγο να σου πει να φοράς. Μάθε λίγο εγώ.
Και κυρίες, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11.30. Και βέβαια τα δελτία μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα tvrodopi.gr. Μείνετε κοντά μας γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή «Μουσικές περιπλανήσεις». Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.